Καταρχήν θέλω να πω ότι είναι η τελευταία φορά που έχουμε προβλέψεις μόνο για Super League. Νομίζω ότι η μυρωδιά μας, η μύτη μας, έστω και από το ένα ρουθούνι, μπορεί να μυρίσει ένα καλό αποτέλεσμα και στην Ευρώπη. Και όχι με ένα 30, ένα 40, μανούλα μου να χαρώ εγώ. Πάμε λοιπόν. Τον Όφη με τη Λάρισα. Όφη η καλή ομάδα. Βάζει εύκολα γκολ, τρώει εύκολα γκολ. Η Λάρισα βάζει δύσκολα γκολ, τρώει ψιλοεύκολα, ψιλοδύσκολα γκολ. Είναι μια ομάδα διαφορετική από την άλλη. Μια ομάδα με επιθετικό προσανατολισμό και μια ομάδα με αμυντικό προσανατολισμό. Σίγουρα θα πέσουν κάποια γκολ, αλλά όχι πολλά. 2-3. Και στις δύο μονάδες νομίζω είναι μια καλή πρόβλεψη. Ο Άσος μου φαίνεται στο 1,87 δίνει λιγότερο από το 2-3 γκολ. Πάμε στο Βόλο με τη Λαμία. Ο Βρωμοβόλος νομίζω ότι χρειάζεται 6-7 βαθμούς για να είναι μακριά από τον προτελευταίο. Η Λαμία τελείως αδιάφορη σε τουρισμό. Με τους παίκτες να σκέφτονται την επόμενη σεζόν. Νομίζω θα πάνε να κάνουν ένα παιχνίδι το οποίο ούτε αμυντικό θα είναι, ούτε επιθετικό. Για τη Λαμία μιλάω. Είναι ένα άχρωμο παιχνίδι για τη Λαμία και πιστεύω θα το χάσει με την καβάντζα των πολλών βαθμών που έχει στην πλάτη της. Άσος λοιπόν και ένα ποσοστό στο 2,25. Ολυμπιακός με παράρτημα. Έτσι λέει η Επιτροπή που προτείνει. Λοιπόν, το παράρτημα θα κατέβει με αμυντικούς προσανατολισμούς. Ο Ολυμπιακός δεν βάζει εύκολα γκολ, αλλά τόσο κολομάδα η Ξάνθη που δεν υπάρχει περίπτωση να μην φάει γκολ. Και αν φάει ένα, στο ημίχρονο θα ανοιχτεί. Άρα θα φάει και άλλο ένα. Το 2-0 είναι το πιο πιθανό σκορ και το 2-3, δύο μονάδες και κάτι, δεν είναι άσχημο. Το 2-3. Δηλαδή το πιο πιθανό αποτέλεσμα, αν μου έλεγες παίξει σκορ, θα έπαιζα 2-0. Βέβαια ο Ολυμπιακός θέλει να την γαμίσει τη μάνα την Ξάνθη και η Ξάνθη θα παίξει και ένα παιχνίδι σου και για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω όμως ότι το 2-3 και όσοι παίζουν σκορ το 2-0 είναι πολύ προσιτό. Άρης Πανιώνιος. Δεν αξίζει τον κόπο το 1-36 του Άρη και επειδή ο Άρης είναι και λίγο περίεργα, είναι περίεργα τα πράγματα για αυτόν, εγώ βλέπω ότι ο Πανιώνιος θα κοιτάξει να κάνει την υπέρβαση να πάρει αποτέλεσμα. Θα ποντάρω στο Χ2 διπλή ευκαιρία. 4,85 το Χ και 9 το διπλό. Έχω την εντύπωση ότι εδώ μπορεί να γίνει καμιά βρωμούλα, αλλά και αγωνιστικά ο Άρης δεν είναι στα καλά του. Χ2 διπλή ευκαιρία. Τρίπολη Πανατολικός. Και εδώ Χ2 διπλή ευκαιρία. Και εδώ Πανατολικός έκανε τις νίκες. Δέχεται εύκολα γκολ. Ο Πανετολικός είναι πάρα πολύ καλός και πιστεύω το 3.45 και το 5.40 δίνει πάνω από δύο μονάδες, δηλαδή το χ και το διπλό, και θα παίξω καρφί G2. Στο Σταυρό βλέπω τον Αντρόμητο με την ΑΕΚ. Πολύ καλή η ΑΕΚ, πολύ καλός προπονητής. Το πιο πιθανό είναι να κερδίσει το μάτς. 2-0-5 δίνει το. Αλλά επειδή η ΑΕΚ πίσω δεν καλεί πολύ, τις κάνουν φάσεις. Ο Αντρόμητος μπροστά είναι καλός και η ΑΕΚ είναι μπροστά καλή. Το Χ είναι καλό στο 3-20 να το προβλέψουμε. Το πιο προσιτό είναι το goal-goal. Χ και goal-goal μαζί δίνουν πάνω από 5 μονάδες. Έχω την εντύπωση ότι πλησιάζουν κάπου εκεί. Χ και goal-goal. Το 1-1 του Αντρόμητου με την ΑΕΚ και το 2-0 του Ολυμπιακού με την Ξάνθη είναι δύο σκορ που θα παίξω. Το άλλο σκορ που θα παίξω είναι το 2-1 του Παναθηναϊκού υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι κακός. Είναι ντεφορμέ. Το ότι παίρνει κάποια παιχνίδια, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Ο Παναθηναϊκός είναι στα καλύτερά του και αν παίξει για τον εαυτό του και όχι για κανέναν άλλον, δηλαδή να παίξει για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό, είναι προσανατολισμένος σε αυτή την κατεύθυνση, πιστεύω μπορεί να πάρει το μάτς. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Σκοράρει εύκολα. Ο Παναθηναϊκός στα center back του δεν είναι τα καλύτερα στον κόσμο. Αν δεν θέλετε να παίξετε το match άσο, μπορεί να το παίξετε goal-goal και 2-3 goal. Δηλαδή, το over είναι το ένα, το goal-goal είναι το άλλο, το 2-3 goal είναι το άλλο και αν θέλετε να παίξετε Παναθηναϊκό, παίξτε το με το χ στο 3-15 να είναι η πιο λογική επιλογή. Το άσος στο 3-85 είναι λίγο, κατά κάποιο τρόπο, πώς να το πω, είναι λίγο έκπληξη.
Δεν θα είναι έκπληξη όμως να βγει το ματς άσος 2-1, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλά του. Αν ο Παναθηναϊκός είχε καλύτερα center back, θα δίνει πιο εύκολα ένα άσο. Μένουμε. Αν παίξετε σημείο άσο. Over goal goal 2-3. Over goal goal 2-3. Αυτά. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες.